ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι και μια ιδέα τώρα για προτάσεις νόμου που καταντήθενται συχνά, κυρία Δημητρίου, να το πάρετε πάνω σας για αυτά του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν μπορεί να καταδικάζονται γιατροί, έτσι, προκειμένου για άσεμνη επίθεση, ξανά καταδίκη και να περιμένουμε, ξέρω εγώ, τις διαδικασίες που προβλέπονται στην νομοθεσία των γιατρών. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα μπορείτε να το δείτε και εσείς. Να το δούμε, συμφωνώ. Λοιπόν, και ελάτε να δούμε χθες αναφορές σας. Προφανώς και έχει να κάνει με την πρόταση νόμου που ήδη συζητείται στην Επιτροπή Θεσμών για τα ωφελήματα πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας και της Βουλής. Και αν δεν επανεκλεγείτε, κυρία Δημητρίου, σε τρία χρόνια από σήμερα, σωστά και λοιπά, θα είστε κι εσείς. Ναι, θα μπορούσατε κι εσείς φεύγοντας να πάρετε το αυτοκίνητο, μετράει και η συντήρηση και τα καύσιμα και επίδομα η γραμματέα. Στο προϋπολογισμό είναι επίδομα ιδιαίτερας γραμματέας, είναι στο θηλυκό πάντα, ξυπακούεται ότι είναι γυναίκα, το λέω αυτό για τον προϋπολογισμό. 230.000 ευρώ το κονδύλι φέτος, αφορά 5 πρώην, 2 πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ζωή και 3 της Βουλής, κυρία Δημητρίου. Και έρχεστε, θα κάνετε δική σας πρόταση νόμου ή θα εμβολιάσετε αυτήν της κυρίας Τσατσαλίδου? Θα δούμε, δεν είναι μόνο η πρόταση νόμου της κυρίας Τσατσαλίδου, είναι και η πρόταση νόμου του κυρίου Κπασιουρτίδη. Όμως ναι, ο σκοπός είναι κοινός, άρα μην σταθούμε τώρα στην πατρότητα ή την μητρότητα. Όχι, την ουσία έχει σημασία όταν στην ουσία να είναι όλοι μαζί και εγώ χαίρομαι. Και η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι εγώ θέλησα να κάνω αυτή την δήλωση πριν ξεκινήσει η συζήτηση, στην απαρχή της συζήτησης, γιατί έχω και άποψη και με αφορά. Σωστό. Με αφορά γιατί είμαι η μόνη εν ενεργή αξιωματούχος του κράτους που την αφορά και θεωρώ ότι ναι, θα πρέπει να τύχει μια ορθολογικής προσέγγισης αυτό το ζήτημα που αφορά τα διαβίου ωφελήματα το πρώην αξιωματούχο, χωρίς βεβαίως να λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει προστασία των θεσμών, δεν πρόκειται για τον ένα απλό πολίτη του κράτους, είναι θεσμός ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, αλλά θεωρώ ότι ναι, πρέπει να μπουν σε μια ορθολογική βάση και κάποια διαβίου επιδόματα να καταργηθούν. Και ναι, έχω κάνει τρεις συγκεκριμένες εισηγήσεις. Αν με ρωτάτε όμως επ' αυτού, βεβαίως και πρέπει για παράδειγμα να έχει έναν πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή πρώην Πρόεδρος της Βουλής γραμματέα. Δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει να καταργηθεί και μάλιστα έχει συγκεκριμένο έργο να επιτελέσει για τον απολογισμό του, για το αρχείο του κράτους, για το δίκτυο το οποίο έχει και θα πρέπει να συνεχίσει να βοηθά την δημοκρατία και ούτω καθεξής. Όμως, σε πλαίσια διαφάνειας, πόσα θα αμείβεται, με συμβόλαιο, όρους εργοδότησης και ούτω καθεξής. Καμία αμφισβήτηση του ρόλου του συγκεκριμένος γραμματέως. Και έτσι πρέπει να είναι. Όσον αφορά την ασφάλεια, αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί με νόμο. Αν για παράδειγμα βεβαίως και θα πρέπει αυτό να δεν έχει είναι ασφάλεια. Ναι, είναι άλλο, είναι δικό σας, το τίθεται από εσάς τώρα. Βεβαίως και θα πρέπει να το δούμε όμως αυτό να επαναξιολογείται ή να αξιολογείται μετά από ένα χρονικό διάστημα από την αρμόδια αρχή, την αστυνομία λόγου χάρη. Συντρέχουν λόγοι να εξακολουθεί να έχει ασφάλεια, κυρία η Αννίτα Δημητρίου με όλο το σεβασμό. Αυτό θα κρυφθεί. Σας παρακαλώ, πρέπει να